χρησιμοποιούμε τη φράση «η λιτότητα απέτυχε». Νομίζω ότι ειδικά στο κομμάτι των εργασιακών πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το πρόγραμμα του αντιπάλου έχει πετύχει. Επιτρέψτε μου να δώσω δύο παραδείγματα από την Ελλάδα που δείχνουν το βάθος αυτής της επιτυχίας με βάση τα δικά τους προφανώς κριτήρια. Το 2006 είχε ξεκινήσει μια συζήτηση στην Ελλάδα για τη λεγόμενη γενιά των 700 ευρώ. Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για το πόσο αρνητική φαίνεται μια εξέλιξη για μια ολόκληρη γενιά να εργάζεται με ελαστικές συνθήκες εργασίας, να αμείβεται με 700 ευρώ τη στιγμή που προφανώς η οικονομική κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια κρίσης και εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών στην Ελλάδα, ένα στους 3 στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με 300 ευρώ καθαρά. Αυτό από μόνο τους δείχνει το βάθος της διαδικασίας που έχουμε ζήσει. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ειδικά στο κομμάτι των εργασιακών και της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, νομίζω ότι η φράση «προγράμματα λιτότητας» δεν είναι αρκετή για να περιγράψει αυτό το οποίο ζούμε. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο απλά από ένα πρόγραμμα λιτότητας. Είναι μια συνολικότερη διαδικασία καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης που χρησιμοποιεί ως κεντρικό εργαλείο την υποτίμηση της εργασίας, την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι ένας μετασχηματισμός, δεν είναι απλά μια λογιστική διαδικασία που κόβει κάποιες δημόσιες δαπάνες ή περιορίζει το δημόσιο χώρο προς όφελος της αγοράς. Είναι μια διαδικασία βαθιά μετασχηματιστική που δημιουργεί νέα δεδομένα, αλλάζει τις συνθήκες, δημιουργεί ένα συνολικότερο νέο πρότυπο ενός πιο αυταρχικού, ενός πιο επιθετικού καπιταλισμού. Με αυτή την έννοια, νομίζω θα μπορούσαμε σε μία φράση να περιγράψουμε την κρίση ως μία διαδικασία αναδιανομής πλούτου και εξουσίας εις βάρος των εργαζομένων και υπέρ του κεφαλαίου. Και σε αυτή την διατύπωση νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό και το κομμάτι του πλούτου αλλά και το κομμάτι της εξουσίας. Γιατί η διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, η κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για το οποίο θα μιλήσει και η Μαρία στη συνέχεια, είναι μια διαδικασία η οποία συνολικά επηρεάζει τον κοινωνικό σχετισμό δύναμης. Είναι μια διαδικασία η οποία στερεί από τους εργαζόμενους τη δυνατότητα να οργανώνονται και να παλεύουν για να αλλάζουν αυτό το σχετισμό, για να κερδίζουν κατακτήσεις. Και είναι μια διαδικασία η οποία και αυτή συμβάλλει στην τεράστια όξυνση των ανισοτήτων που βλέπουμε. Πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ζούμε σε κοινωνίες που την ίδια στιγμή έχουν συσσωρεύσει τόσο τεράστιες ποσότητες πλούτου και την ίδια στιγμή συσσωρεύουν και τόσο μεγάλες και οξυμένες αντιθέσεις και ανισότητες. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι η φιλοδοξία της σημερινής μας συζήτησης θα ήταν, πέρα από το να ανταλλάξουμε κάποιες πρώτες εικόνες από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, από διαφορετικές χώρες, για το πώς προχωράει αυτή η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία, είναι τουλάχιστον πανευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή. Πώς, πέρα από το να ανταλλάξουμε μερικές εικόνες, θα ήταν πολύ σημαντικό άμα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς το επόμενο διάστημα θα μπορούσε να υπάρξει και ένας συντονισμός δυνάμεων, πανευρωπαϊκός συντονισμός των εργατικών αντιστάσεων για να προχωρήσουμε.